Έρχεται κάποιος εδώ. Έρχεται να χτυπήσει τα τουάζ, έρχεται να γνωρίσει εσένα μέσα από τη διαδικασία αυτή. Έρχεται και για τα δύο. Πλέον το 90% των ανθρώπων που μπαίνουν μέσα για να κάνουν τα τουάζ έρχονται για να κάνουν τα τουάζ γιατί ξέρουν ότι είμαστε καλό στούντιο. Mm-hmm. Εγώ πλέον δεν κάνω τα τουάζ. Κάνω ερασιτεχνικά, χομπίστηκα σε φίλους για να περνάω καλά και να διασκεδάζω και να είναι ωραία για μένα. Δεν χρεώνω καν τα λεφτά, δηλαδή δεν παίρνω λεφτά, το κάνω για πλάκα. Ναι. Οι τατουατζίδες, οι άνθρωποι δηλαδή, οι καλλιτέχνες που έχω στο μαζί μου είναι πάρα πολύ καλοί και πλέον ο κόσμος έχει μάθει, τους γνωρίζει, είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ και θεωρώ ότι το 90% έρχεται πλέον για αυτό το πράγμα. Θέλω να το πιστεύω και νομίζω ότι το πέτυχα το στόχο σταματώντας να κάνω τατουάζ, γιατί ξέρεις και πριν όταν έκανα τατουάζ είχα πρόβλημα σε αυτό το πράγμα, γιατί αν μπαίνανε όταν έκανα, προφανώς πολλοί είχαν στο μυαλό στο να μου κάνει ο Γιώργος. Όταν μπαίνανε να ζητήσουν ραντεβού, είτε κάτι που δεν έκανα εγώ, παράδειγμα, ένα στυλ που δεν κάνω, γιατί ξέρεις, δεν μπορώ να ζωγραφίζω όλα. Λέγανε θέλω να το κάνει ο Γιώργος. Του λέγαμε ότι ο Γιώργος δεν το κάνει αυτό, ξέρω εγώ. Όχι, θέλω να το κάνω εγωιστικά, φεύγω. Βάλ τα κάτω και σκέψου τα. 365 μέρες έχει ο χρόνος. Να δουλέψεις τις 300, να βάλεις αργίες, να πας και κάπου διακοπές το καλοκαίρι να ηρεμήσεις. 300 μέρες. Ρε φίλε, άμα μπουν 300 μέρες ή άμα μπουν μια εβδομάδα 10 μέρες συνεχόμενες και θέλουν 300 άτομα να τατουάζ, ένα χρόνο είσαι εδώ. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Ποιο είναι το πιο περίεργο τατουάζ που σου ζήτησαν και ποιο είναι το πιο περίεργο σημείο που σου ζήτησαν να γίνει τατουάζ? Έχει τύχει να μπει άνθρωπος να μου ζητήσει να του κάνω αστεράκια πάνω στα γεννητικά του όργανα. Έχει μπει. Να λάμψουν περισσότερο δηλαδή. Σημείο. Μου έχουν ζητήσει να κάνω μια γόπα κάτω την πατούσα. Στην πατούσα δεν μένει το τατουάζ, είναι πολύ δύσκολο. Είναι τελείως διαφορετική η φύση του δέρματος εδώ. Θέλει μια πολύ συγκεκριμένη τεχνική, την κάνουν πολύ λίγοι, η οποία δεν έχει να κάνει μεγάλη τεχνία, έχει να κάνει πιο πολύ με τεχνική. Ναι. Όχι, μάλλον καθαρά τεχνική είναι, ναι, για να λέμε την αλήθεια. Το οποίο δεν το πολύ αγγίζει, κάνει τζιζ αυτό. Γιατί. Μπορεί να γίνει και αυτό θα το κάνει πάνω του. Όχι, δεν είναι λάθος, και αυτό θα το έχει πάνω του. Θα πρέπει να συμπεριφερθεί ανάλογα με την περιποίηση και όλα αυτά και να ξέρει να είναι έτοιμος ότι θα πρέπει να κάνει κάποιες επισκέψεις και με έναν άνθρωπο που κάνει μόνο αυτό το πράγμα. Οπότε δεν το ακουμπάς. Ποιο τατουάζ σου έμεινε περισσότερο από αυτά που έχεις χτυπήσει? Υπάρχει ιστορία που μου έχει μείνει, ναι, και υπάρχει και τατουάζ που μου έχει μείνει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Από τατουάζ έχω 2-3 τατουάζ που με αυτά έκανα και τις περισσότερες διακρίσεις στο εξωτερικό που έπαιρνα βραβεία. Πηγαίναμε μετά στο μαγαζί μου, ξέρω εγώ, τα παιδιά που είχαν τα τατουάζ χέρια πλάτες. Το οποίο ήταν κομματάρες, είχα δώσει πολλή δουλειά εκεί, 1,5-2 χρόνια. Και αυτά κάθε φορά που τα θυμάμαι, λέω ακόμα και τώρα, δηλαδή 2019, σκέφτομαι ότι εντάξει, πόσοι έχουν τέτοια μανίκια πάνω τους. Αυτά να τα δώσουμε. Και η ιστορία είναι ένα παλικάρι είχε χάσει τον αδερφό του και ήρθε να κάνει πορτρέτο τον αδερφό του, σχολέθηκε και εδώ συνήθως κάνω τα πορτρέτα, ρε παιδί μου, τα έκανα τέλος πάντων. Απλά κάποια στιγμή μου λέει θα έρθει και η μητέρα μου. Και επειδή έχω ζήσει παρόμοιες καταστάσεις, έχω χάσει κολλητό μου και είχα πολύ καλές σχέσεις με τη μητέρα του και την οικογένειά του, μαγκώθηκα λίγο. Λέω εντάξει, okay, συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις, έτσι όπως πρέπει να το κάνεις καλά, ασχέτως το τι έχει γίνει. Και όταν μπήκε, η αντίδρασή της σε αυτό που είδε, για μένα ήταν ότι καλύτερο έχω εισπράξει από το ζωγράφισμα. Δηλαδή, ψιλοσυγκινήθηκε, βούρκωσε, μου λέει δεν έχω λόγια, είναι καταπληκτικό, είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, αυτή είναι μια ιστορία που δεν μπορώ να την αποτυπώσω καλά με λόγια, αλλά ήταν κάτι πολύ καλό. Σε επίπεδο δυσκολίας, κάτι που να σου μείνει. Συνήθως το τατουάζ δεν δυσκολεύει. Ο άνθρωπος που θέλει να κάνει το τατουάζ σε δυσκολεύει. Παλικάρι έρχεται, με φωνάζει πάνω η κοπέλα που δουλεύει στη ρεσεψιόν, μου λέει «Τζόρτζ, θέλει ένα παλικάρι να σου μιλήσει, να κάνει ένα τατουάζ, κάτι με τη μητέρα, το ένα πορτρέτο. Θέλω να κάνω τη μητέρα μου τατουάζ», μου λέει, την έχασα πριν κάτι μήνες. Λέω, ωραία, ρε φίλε, δείξε μου τη φωτογραφία, μου το δείχνει. Του λέω, okay, ρε μάν, του λέω, να το δούμε. Του λέω, κοίταξε να δεις, αυτό θα σου πω για την τιμή, δεν έχω θέμα. Του λέω, αυτό θα κοστίσει γύρω στα 2,5 εκατοστάρικα. Του λέω, εντάξει, βαριά, 3, ρε φίλε. Αυτή είναι η τιμή που παίρνω στην Ελλάδα, γιατί εγώ ταξίδευα και δούλευα και εξωτερικό. Φίλε μου λέει είναι πολύ ακριβό. Του λέω, μαν, ό,τι πεις, του λέω, κανένα πρόβλημα, δεν τρέχει τίποτα, δεν μπορώ να σου το κάνω. Είναι η κατώτερη τιμή που σου κάνω. Αυτό που θα σου κάνω θα μείνει για μια ζωή. Μπαίνω μέσα, συνεχίζει τη δουλειά μου. Περνάει ένας μήνας, ξανάρχεται η κοπέλα. Μου λέει, Τζόρτζ, ήρθε το παλικάρι με τη μητέρα του που είχατε μιλήσει. Καταλαβαίνω, γιατί δεν ξεχνάω τέτοια. Οκ, okay, του λέω, κάνω διάλειμμα, έρχομαι. Έλα, ανεβαίνω, του λέω, τι έγινε, φίλε, το σκέφτηκε, θα το κάνουμε κτλ. Σε παρακαλώ, θέλω τη βοήθειά σου. Του λέω, τι βοήθεια θέλει, να μου λέει. Μου δείχνει ένα τατουάζ. Το έκανα στον τάδε. Κοίτα τι μου έκανε, αντί να γράψει Rest in Peace, το αναπαύσιο ειρήνη έγραψε Rest in Peace κομμάτι. P-I-E-C-E. Ρε μάν, του λέω, τι να σου κάνω τώρα εγώ τώρα, δεν μπορώ να σου κάνω, τι να σου, μου φέρεις ένα καθαρό δέρμα κάτασπρο να σου κάνω μια τατουαζάνα. Πήγες τώρα, έκανες ένα τατουάζ από πάνω, του λέω, αυτό δεν είναι καν η μητέρα σου, του λέω, δεν είναι, είναι καν.
Του λέω τον ανησυχώ μου, να βάζα, θα το κάνει καλύτερα. Του λέω, δεν είναι. Μου λέει, το ξέρω, ρε φίλε, σε παρακαλώ, βοήθησε με. Του λέω, τέλος πάντων, ρε φίλε. Του λέω, οκ. Okay. Του λέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά θέλω να σου πω δύο πράγματα, να ξέρει από τώρα να είμαι εγγυημένο απέναντι σου. Του λέω, πρώτον, δεν θα είναι η μητέρα σου σαν μητέρα. Γιατί δεν μπορώ, θα πρέπει να διορθώσω ήδη τη μύτη που είναι στα μάτια αλλιώ. Σε δεύτερη μοίρα θέλω να σου πω ότι. Εγώ τώρα για να διορθώσω αυτό, δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω με 2,5 εργαστάρια. Φίλε, προφανώς θα πρέπει να πάρω παραπάνω, του λέω. Έχεις δει, ήδη δώσει 120. Mm. Εγώ θα σου πάρω παραπάνω με αυτό, γιατί δεν ξέρω να το κάνω. Και στο τέλος δεν θα έχεις και τη μαμά σου. Και μου απαντάει, δεν πειράζει, να το διορθώσω. Και εκεί τρελάθηκα, ρε φίλε, και του λέω, τώρα δεν πειράζει. Γιατί του λέω, ρε αδερφέ, να μπω στη διαδικασία αυτή τώρα, να φύγεις από αυτό το μαγαζί. Να μην είναι η μαμά σου αυτή που έχεις εκεί. Να έχεις δώσει τριπλάσια λεφτά από ό,τι σου είπα, ρε φίλε, στην αρχή. Που δεν φταίω εγώ, να μην έχει πάρει τη μαμά σου και να έχει ένα δάσο που να λέει ότι το έκανε στο Μαυρίδι. Άντε, πες μου εσύ τώρα μέσα στο σύστημα, το έκανε, του λέω. Όχι, μου λέει, δεν το κάνω, του λέω, ρε φίλε. Να σε καλά. Άμα θες να το σβήσει με ένα λέει, να σε βοηθήσω, θέλει. Σου έχει τυχαία να χτυπήσει το όνομα, τη γυναίκα του, οτιδήποτε και μετά θα χωρίσει και να σου πει αού. Ναι, πολλές φορές. Προχθές ήταν μια κοπέλα και ήθελε να σβήσει το όνομα του Τόιν. Εμείς σου εμπολεύουμε να το κάνουμε όσο πιο μικρό γίνεται για να μπορούμε να το σβήσουμε. Άμα είναι μεγάλο, είναι δύσκολο. Δηλαδή τι σου έχει τύχει μεγάλο όλο το όνομα. Για με τον Αλέξανδρο τον άλλον. Πιστεύεις ότι μία κρέμα είναι τόσο σημαντική στη διαδικασία? Είναι επιστήμη το τατουάζ, να ξέρεις. Αν κάνεις καλά τατουάζ, μένουν και καλά. Σε κάποια τατουάζ όμως, που έχει πάρα πολύ δουλειά πάνω, για πολλές ώρες, ένα συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή όταν μένεις 8 ώρες και κάνεις χρώμα, προφανώς, ρε φίλε, εκτός από την καλλιτεχνική, θα χρειάζεσαι σίγουρα και μια καλή επούλωση. Ναι. Έχει βελτιωθεί πολύ αυτό, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Το θέμα πουλός και από αληθές και από διάφορες μεμβράνες που περνάνε πάνω και μένουν. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα να μην περιμένουμε να χτυπάσεις τατουάζ. Εμένα το παιδί μου ποιος θα μου το κάνει? Στο κάνω εγώ, αγόρι μου. Θα μου το κάνεις εσύ? Δεσμεύεσαι δημοσίου? Άντε τι θα κάνουμε. Θα μου φέρεις την καλύτερη φωτογραφία του μικρού. Μοντέλο. Τέλεια, αυτό μου σίγουρος. Ευτυχώς δεν πήρε από σένα. Θα βρούμε την ημερομηνία που μπορώ και θα είμαι εδώ. Ναι. Προφανώς δεν θα μπορέσω να το κάνω σε μία επίσκεψη, θα χρειαστεί μάλλον και δεύτερη. Ναι. Όταν θα μείνεις με τη μία επίσκεψη, θα είσαι υπομονετικός μετά. Λεφτά δεν παίρνω, θα κάνω μετά λίγο. Μου φέρεις ένα δώρο, εσύ σκόνω ένα δώρο, εντάξει. Μην φέρεις ένα κιλό πατάτες δώρο.